μακριά, Γιώργο. Απόψε αποκαθιστούμε την καρναβαλική κανονικότητα με τα διαχρονικά στοιχεία. Φωτιά, μουσική, μασκαράτα, χορός. Γιορτάζουμε την Τυκνοπέμπτη έτσι όπως χρόνια πριν με το ίδιο τελετουργικό τη γιόρταζαν οι πρόγονοί μας. Γιατί ο φορέας του καρναβάλου είναι κομμάτι της προκιάτικης κουλτούρας και το έργο του είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη διατήρηση και τη διασφάλιση της τοπικής παράδοσης. Μέσα από τα δρόμενα που αναλαμβάνουμε, επιδιώκουμε να διατηρήσουμε την τοπική μας παράδοση, να εμπλουτίσουμε, να τη μεταβιβάσουμε στις επόμενες γενιές. Με τέτοιες σκέψεις θυμάμαι όλους τους προκιάτες και τις προκιάτισες που με μοναδικό τρόπο κατέκτησαν στο διάβα ενός αιώνα να κατοχυρώσουν αδιαφυσβήτητα το καρναβάλι Κροκαιών σαν καρναβάλι της Λακωνίας. Απόψε θα καμαρώσουμε τα Κροκαιατόπουλα να παίζουν στην ιστορική φιλαρμονική και στη συνέχεια να χορεύουν στα τμήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου. Συγχαίρουμε τη διοίκηση, τους δασκάλους και τους μαθητές. Δεν είναι. Απόψε θα καμαρώσουμε τα παιδιά των Κροκαιών να παίζουν στην ιστορική φιλαρμονική και να χορεύουν. Συγχαίρουμε τη διοίκηση, τους δασκάλους τους και όλους τους μαθητές που συμμετέχουν στο Πολιτιστικό Σύλλογο και στις δράσεις τους. Η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση της τελευταίας Κυριακής στις 26 του μήνα, όπως όλες οι καρναβαλικές δράσεις, έχουν συμπαραστάτες. Την τοπική κοινωνία, το Δήμο Ευρώτα, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τους Απανταχού Κροκαιάτες Ελλάδας Ομογένειας και τους ευχαριστούμε όλους. Θα αφήσω τελευταίους τους πρώτους αιρετούς της Κροκαιές, τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Κροκαιών, τον κύριο Αλέκο Σταματάκο και τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Παναγιώτη Πολωλό, τους οποίους ευχαριστούμε για την άψογη συνεργασία και τη στήριξη που μας παρέχουν σε όλες τις δράσεις. Α, ναι, συγγνώμη. Εντάξει. Ο κύριος Πολωλός είναι και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ας με συγχωρέσουν. Και τώρα θα καλέσω τον αντιδήμαρχο της τοπικής ενότητας Κροκαιών, τον κύριο Νικόλαο Γεωργοστάθη, να έρθει εδώ να κηρύξει την έναρξη των καρναβαλικών εκδηλώσεων του 62ου Καρναβάλου, γιατί σε επαφή με τον Δήμαρχο Δήμου Έλους, τον κύριο Βέρδο, του Δήμου Ευρώτα, βρίσκεται ο άνθρωπος στο Ισραήλ και τον αντιπροσωπεύει απόψε ο κύριος Γεωργοστάθης. Θα είναι μαζί μας στη Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση. Κύριε Γεωργοστάθη, σας καλούμε να κάνετε την έναρξη. Καλησπέρα σε όλους. Χρόνια πολλά. Σήμερα είναι μια γιορτή χριστιανικής παράδοσης ανά τους αιώνες.
Οι Κροκυδές έχουν μια παράδοση στο καρναβάλι 60 και πλέον ετών. Έχουν γίνει και το καρναβάλι αλλά και το χωριό εδώ πέρα και γίνει γνωστό στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο εκεί εκτός συνόρων Ελλάδος. Όλοι μαζί να γιορτάσουμε με χαμόγελο και καλή πρόθεση να ξεφαντώσουμε καλές καρναβαλικές εκδηλώσεις. Καλό καρναβάλι 2023. Κηρύσω την έναρξη των καρναβαλικών εκδηλώσεων. Σήμερα Τσικνοπέμπτη είναι η πρώτη μέρα των καρναβαλικών εκδηλώσεων. Καλή διασκέδαση σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Δήμαρχε και τώρα θα απολαύσουμε τα παιδιά μας. Ευχόμαστε σε όλους καλή διασκέδαση, καλές απόκριες και σας περιμένουμε στη μεγάλη παρέλαση της Κυριακής στις 26 του μήνα. Και πάλι μπράβο στα Κροκυατόπουλα της μουσικής και των χορευτικών. Καλή διασκέδαση. Thank you.
Γιώτα. Yeah.
κενό.
για το λίγο. Ναψόλες, κρύα το λίγο, δυνάμει του ναψόλες. Ναψόλες, ναψόλες, δυνάμει του ναψόλες. Thank you.
Yo
Thank you.
Yes, so give up.